Δήμαρχε, καλησπέρα. Θέλαμε να μας πείτε λιγάκι τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τις παιδικές χαρές. Η Σέντρα ανέδειξε και ένα θέμα για κάποιες καταστροφές που γίνανε για ακόμη μία φορά. Και θέλουμε λίγο να μας πείτε και ποιο είναι το κόστος όλων αυτών των βανδαλισμών, ας πούμε, που γίνονται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα τελικά. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, εξελίσσεται σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δυστυχώς πέρα από την διαχρονική προσπάθεια του Δήμου να επιδιορθώσει τα πέρα από φυσιολογικές φθορές προβλήματα που υπάρχουν στις παιδικές χαρές και το έχει καταφέρει με επιτυχία και όχι μόνο μέσα στην πόλη του Άργους Οριστικού, δυστυχώς έχουμε φαινόμενα βανδαλισμών όχι μόνο στις παιδικές χαρές και κυρίως στις τρεις μεγάλες παιδικές χαρές της πόλης, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους και κυρίως χώρους πάρκων και αύλων χώρων σχολείων. Αυτό το θέμα δεν είναι τωρινό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Δημοτική Αρχή ήδη από το 2012. Έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις και με την διοίκηση εδώ του αστυνομικού τμήματος. Τα έχουμε εκθέσει εκτενώς. Δυστυχώς όμως, ακόμη και το τελευταίο διάστημα που εκ νέου έχουμε εκ βάθρων αλλάξει κάποια παιχνίδια με νέα, έχουν επισκευαστεί εξ αρχής κάποια άλλα, γιατί είμαστε σε τελική φάση πιστοποίησης, δυστυχώς διαπιστώνουμε τόσο πριν τις γιορτές όσο και πριν 2 μέρες περίπου, να έχουμε πάλι τους ίδιους βανδαλισμούς, με σπασμένα παιχνίδια, με σπασμένους φράχτες παιδικών χαρών, σπασμένες πόρτες, σε βαθμό μάλιστα που τα αντικείμενα τα οποία μένουν σπασμένα εκεί να είναι άκρως επικίνδυνα και για την ασφάλεια των παιδιών που θα την επισκεφθούν. Γι' αυτό λοιπόν, για άλλη μία φορά, πλέον γραπτός κι εγώ, έχω απευθύνει ένα αίτημα προς τη διοίκηση εδώ της τοπικής αστυνομίας ότι θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον και οικονομικά δεν αντέχει ο Δήμος, αλλά και δεν είναι λογικό σε περιόδους οικονομικής κρίσης μία μικρή, κατά την άποψή μου, ομάδα παραβατικών, δεν ξέρω αν είναι παιδιά ή ενήλικες, δεν με ενδιαφέρει, ούτε είναι νομίζω δουλειά μου, να καταφέρνει να διαλύει κατά το δοκούν περιουσία δημόσια, άρα περιουσία των δημοτών. Εκτός αυτού, ζωγραφίζοντας και γράφοντας με διάφορα χρώματα θέματα τα οποία προσβάλλουν τα δημόσια ήθη και όπως αντιλαμβάνεστε προσβάλλουν όλη τη Δημοτική Αρχή αλλά και όλους τους δημότες. Αυτό λοιπόν ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, γιατί προσβάλλουμε και εγώ ως άτομο και θα κάνω πλέον τα πάντα για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο είτε με τη συμβολή της αστυνομίας είτε όχι. Γιατί πλέον είναι αίτημα της κοινωνίας, είναι αίτημα των πολιτών και η υπομονή έχει εξαντληθεί. Ουσιαστικά, Δήμαρχε, αυτό που ζητάτε είναι μια καλύτερη αστυνόμευση αυτών των χώρων. Ώστε καλύτερη αστυνόμευση, δεν είμαι ειδικός, ούτε θέλω να το παίξω ειδικός, αλλά το θεωρώ αδιανόητο να μην μπορεί η αστυνομία να μπορέσει να διαπιστώσει το ποιοι είναι αυτοί και αντίστοιχα να ακολουθήσει και ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν είναι δυνατόν από τη μία να καλούμε και να εγκαλούμε από τον εισαγγελέα για το θέμα των παιδικών χαρών, να κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες με οικονομίες αίματος, να εξασφαλίσουμε ελάχιστα χρήματα για να πάμε να διορθώσουμε και να φέρουμε εις πέρας αυτό το πολύ μεγάλο έργο των παιδικών χαρών και από την άλλη ανεξέλεγκτα κάποιοι να δρουν και να ισοπεδώνουν όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Το έχω πει άπειρες φορές πως σε τέτοιου είδους εποχές μόνο με συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι μάλλον συλλογική προσπάθεια τουλάχιστον πλην από εμάς δεν υπάρχει. Είναι υψηλό, κύριε Παπτσόγλου, το κόστος να φτιάχνουμε τα φτιαγμένα ξανά και ξανά? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος και το θέμα του υψηλού ή χαμηλού κόστους είναι σχετικό. Αντιλαμβάνεστε ότι απαιτούνται εκ νέου υλικά,
απαιτούνται εργατόρες τόσο από προσωπικό του Δήμου αλλά και από εξειδικευμένο εξωτερικό τεχνικό προσωπικό, απαιτούνται μηχανήματα. Πολλές φορές χρειάζεται να αντικαταστήσουμε όχι μόνο αυτό το οποίο φαίνεται απόλυτα εμφανές με το μάτι ότι έχει ζημιά, αλλά όταν οι τεχνικοί μπαίνουν στη διαδικασία βλέπουμε ότι είναι πολλαπλάσια η ζημιά και πρέπει να αντικαταστήσουμε και ένα ολόκληρο παιχνίδι, ένα ολόκληρο κομμάτι μιας περίφραξης, ή όπως πολύ απλά μπορώ να σας πω, όταν με μια συγκεκριμένη πόρτα καινούργια μιας παιδικής χαράς την έχουν σπάσει 5 φορές, την 6η φορά είναι για πέταμα και θέλει εκ νέου να γίνει καινούργια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κόστος πλέον αρχίζει και ανεβαίνει, και ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Υπήρχε κάποια επικοινωνία με την αστυνομία, είσαστε σε συζητήσεις? Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με την αστυνομία και ειδικότερα με το διοικητή του αστυνομικού τμήματος. Του έχουμε αναφέρει τα συγκεκριμένα προβλήματα. Άλλωστε, νομίζω δεν είμαστε από τους Δήμους που έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Συμβάλλουμε, νομίζω, παντού μέσα σε αυτά τα πλαίσια της γενικότερης συλλογικής προσπάθειας και στην αστυνομία και στο στρατό και στην πυροσβεστική. Δεν διακρίνουμε κανέναν. Τους έχουμε όλους ίσους και συνεργάτες. Απλά σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουμε ζητήσει περισσότερη ευαισθησία αλλά και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι.